Είσαι πυγμάχος. Θες να γίνεις επαγγελματίας. Έχεις όνειρο να παίξεις διεθνή rings. Κυνήγησε το όνειρό σου. Έλα κοντά μου. Η επαγγελματική κάρτα σε περιμένει. Ο Σύνδεσμος Επαγγελματικής Πυγμαχίας και οι αθλητές του σας καλωσορίζουν στη δεύτερη αγωνιστική Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ο κύριος Πρόεδρος του ΣΕΠ, ο κύριος Γιώργος Στεφανόπουλος και όλοι οι εκπρόσωποι του ΣΕΠ, σας ευχαριστούμε που βρισκόσαστε εδώ σήμερα. Δεν θα καθυστερήσουμε πολύ. Θα προχωρήσουμε στην έναρξη των σημερινών αγώνων. Θέλουμε το πρώτο ζευγάρι να ανέβει στο ρινγκ. Κόκκινη γωνία, Σταύρος Ψαράς και μπλε γωνία, Νικολόπουλος Ορέστης.
πρώτος γύρος. Βοηθεί έξω. Δεύτερος γύρος. Να πείτε, 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 να πείτε
Ένα δεξιά, ένα δεξιά, ένα δεξιά.
Vamos,
νικητής με ομόφωνη απόφαση, Ψαρά Σταύρος. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Γιδάκος Νίκος, παγκόσμιος πρωταθλητής σοτόκα, να ανέβει στο ρινγκ. Μέχρι να ετοιμαστεί το επόμενο ζευγάρι μας, θα σας παρουσιάσουμε τους χορηγούς μας. Ξεκινώντας από τους χορηγούς επικοινωνίας που είναι σήμερα εδώ και καλύπτουν αυτό το πρωτάθλημα, αναφερόμαστε στο zoukla.gr που μεταδίδει αυτή τη στιγμή ζωντανά από το Zoukla Web TV News τους αγώνες. Και λόγω της παγκόσμιας απήχησης που έχει ως κορυφαίο site, δίνει τη δυνατότητα στους απανταχού Έλληνες στον πλανήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τους Έλληνες επαγγελματίες πυγμάχους, αλλά και στο Boxing News που με δύο μόλις μήνες διαδικτυακού αέρα κατάφερε με την ποιότητα των άρθρων του να κερδίσει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών και να τον προτιμούν καθημερινά άλλο και περισσότεροι διαδικτυακοί χρήστες. Θα περάσουμε στο επόμενο ζευγάρι. Κόκκινη Γανία, Νερούτσος Δημήτρης. Μπλε Γανία, Μετσάκος Δημήτρης. Cruise Weights. Θα αναφερθούμε σε έναν ακόμα χορηγό, η εταιρεία ΕΤΕΚΑ, που μετά από την πολύ πετυχημένη προσφορά της στον χώρο του ποδοσφαίρου, δείχνει την εμπιστοσύνη της και στην επαγγελματική πυγμαχία και προσωπικά στον κύριο Γιώργο Στεφανόπουλο,
στηρίζει αυτό το νέο ξεκίνημα. Κυρίες και κύριοι, φίλες της επαγγελματικής πυγμαχίας, παρακολουθήσαμε τον πρώτο αγώνα στα heavyweights, Νικολόπουλος Ορέστης από Βυζαντινό Target Sport Club, απέναντι στον Σταύρο Ψαρά από Παπαγιωσήφ Family Boxing Team. Ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, τεχνικός, με την ιδιαιτερότητα ότι ο Ψαράς ήταν δεξιογκάρτης, δηλαδή το καλό του χέρι ήταν το αριστερό. Ένας αγώνας που κρίθηκε στα σημεία, ύστερα από πάρα πολύ καλή εμφάνιση και των δύο αθλητών. Είμαι ο Χρήστος Γάτσης και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τους επόμενους αγώνες του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας με πρόεδρο τον κύριο Γιώργο Στεφανόπουλο. Βρισκόμαστε στην αίθουσα Αριστοτέλειο που ανήκει στο ευρύτερο οικοδόμημα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Στάδιου της Πυγμαχίας. Εδώ πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες του 2004, Αθήνα 2004. Περιστέρη, ο οποίος το 2004 ήταν Ολυμπιακός Δήμος Πυγμαχίας, ένας άρρηκτα συνδεδεμένος με το άθλημα της Πυγμαχίας Δήμος, με τη μεγάλη συμβολή του Δήμαρχου Περιστερίου, τον κύριο Αντρέα Παχατουρίδη. Δεύτερος αγώνας, Νερούτσος Δημήτρης, απέναντι στον Μοτσάκο. Πρώτος γύρος. Τέσσερι γύροι των τριών λεπτών, συγκεκριμένες όλες οι επαγγελματικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν σήμερα υπό την αιγίδα του ΣΕΠ. Νερούτσος με ένα σερί άσο 2-3 και έπειτα ψάχνει το πεντάρι του, το αριστερό uppercut. Δένονται με τέιπ τα γάντια του Νερούτσου. Αριστερό ανοιχτό τριάρι κροσέ από τον Μοτσάκο. Η απάντηση άμεσα με το δεξί direct από τον Νερούτσο. Μοτσάκος με τα λευκά γάντια. Νερούτσος με τα μαύρα. Είσοδος και ταυτόχρονη εκτέλεση με δεξί κροσέ από τον Νερούτσο. Η απάντηση άμεσα με βήμα πίσω από τον Μοτσάκο. Είσοδος τώρα με ένα δεξί direct εκρηκτικά από τον Νερούτσο. Πολύ έμπειρος ο Μοτσάκος, πολύ καλή αντίληψη, πάρα πολύ καλό μάτι με βήμα πίσω. Κάνε πολύ ωραία αποφυγή. Ανοίγει τώρα το δεξί direct. Αριστερό δεξί από τον Νερούτσο. Αριστερό άμπεργατ και δεξί, ο συνδυασμός από τον Μοτσάκο. Πολύ ωραία βήμα αποφυγή με σπάσιμο της μέσης προς τα πίσω από τον Μοτσάκο. Μπήκε με αριστερό άμπεργατ και ταυτόχρονο αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Δουλειά και προσπάθεια για κόρα-κόρα από τον Μοτσάκο με αριστερό δεξί uppercut. Yeah.
Έχουμε κοντά μας τον αθλητή που αγωνίστηκε στα heavyweights, τον Νικολόπουλο Ρέστη. Στο πρώτο αγώνα της σημερινής αναμέτρησης, της σημερινής διοργάνωσης του ΣΕΠ. Ο Ρέστη, πες μας λίγο την εμπειρία σου, γενικότερα ποια ήταν η βασική σου φιλοσοφία σήμερα. Η βασική μου φιλοσοφία νομίζω ήταν πάνω απ' όλα να τα δώσω όλα, να δώσω και την ψυχή μου σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να έχεις κάνει καλή προετοιμασία και με το που θα ανέβεις πάνω να δώσεις και την ψυχή σου, να δώσεις όλα. Πάνω απ' όλα αυτό το συνδυασμό με τη σωστή τακτική και τεχνική που είσαι το δάσκαλο σου. Τεχνικά, ποιο ήταν η προτεραιότητα σου σήμερα τεχνικά, σε τεχνικό κομμάτι. Νομίζω ήταν να μην αφήσω τον αντίπαλό μου να με πλησιάζει. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και να εκμεταλλευτώ το σώμα μου. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος. Ο Μοτσάκος, όπως προσπαθεί να δουλέψει και να περάσει τα κροσέ του. Δουλειά τώρα με κορακόρα από τον Μοτσάκο, με ένα σερί από uppercuts. Ένα σερί τώρα από τον Μοτσάκο, αριστερό δεξί. Ο Νερούτσος προσπαθεί να κλείσει την απόσταση και να δουλέψει στα κυστρωτά του χτυπήματα. Πολύ ωραία αποφυγή. Αριστερό. Δουλειά τώρα η κορακόρα από τον Μοτσάκο. Η απάντηση άμεσα από τον Νερούτσο με δεξί κροσέ. Ένα αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Προσπάθησε τώρα με ταυτόχρονο βήμα να περάσει το αριστερό του κροσέ ο Νερούτσος. Πολύ έξυπνα ο Μοτσάκος με τα λευκά γάντια. Έκανε σπάσιμο μέσα και πραγματοποίησε πολύ ωραία αποφυγή. Αριστερό δεξί, ένα σερί με τέσσερα χτυπήματα από τον Μοτσάκο. Πρέπει να απαντήσει τώρα ο Νερούτσος και κάνει όντως πραγματοποιεί την απάντηση τώρα με αριστερό κροσέ που είναι το δυνατό το όπλο μέχρι στιγμής. Να περάσει το δεξί του άπρικα τον Νερούτσος, κλείνεται. Δεν έφτιαξε σωστή απόσταση ο Νερούτσος. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Κωνσταντινού Ταργκ Sport Club, Πέτρο Χασάπη. Coach, πώς είδες τη σημερινή αναμέτρηση και γενικότερα πώς βλέπεις την προσπάθεια του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Επιχειρηματικής Πυγμαχίας. Χρήστο, όπως τον είδα εγώ, τον είδες και εσύ πιστεύω. Ο Ρέστης είναι ένα παιδί με πάρα πολύ καλά φυσικά προσόντα, πολύ γυμνασμένος αθλητής, πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει και αυτό που τον κράτησε σήμερα πάνω στο άθλημα της πυγμαχίας είναι ακριβώς αυτά που προανέφερα. Έχει δουλέψει αρκετές φορές, μπορώ να πω, με το Βυζαντινό στην πυγμαχία, γιατί δεν είναι αθλητής ο οποίος είναι πυγμάχος, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής όπως ξέρουμε και το κάνει κυρίως για το άθλημά του, αν και εγώ το έχω πει να αλλάξει άθλημα, όπως και εσύ, έτσι. Και αυτή η διοργάνωση ήταν ακριβώς ό,τι έπρεπε για να μπορεί να σταθεί πάνω στο ring
διότι είναι ακόμα σε αρχική φάση το επαγγελματικό box. Δεν έχει τους έμπειρους αθλητές που έχει στο εξωτερικό. Σιγά σιγά θα χτιστεί και αυτό και πιστεύω ο Ρέστης να μας ακολουθήσει. Ωραία, coach, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τρίτος γύρος, Νερούτσος προσπαθεί τώρα να σπάσει την απόσταση. Πολύ έμπειρος ο Μουτσάκος. Πέρασε τώρα τα αριστερά του κροσέ. Ψάχνει τώρα ο Νερούτσος να δώσει το δεξί του κροσέ. Επιχείρησε τώρα το αριστερό του κροσέ. Ένα σερί τώρα από τον Μουτσάκο. Πέρασε πάρα πολύ ωραίο ο Νερούτσος πάλι με τα μαύρα γάντια το αριστερό του κροσέ. Σπάσιμο μέσης και ένα σερί με άπεργατσα από τον Μουτσάκο. Προσπαθεί να δουλέψει το κορακόρτο ο Μουτσάκος. Έχει βρει κάποιες λύσεις ο Νερούτσος, δίνοντας πολύ καλά το αριστερό του και το δεξί του κροσέ, κυρίως το αριστερό του κροσέ. Ωραία αποφυγή από τον Μουτσάκο και άμεσα αντεπίθεση. Πολύ ωραίο σπάσιμο της μέσης και ένα δεξί ψηλό uppercut από τον Νερούτσο. Αριστερά δεξί, uppercut από τον Μουτσάκο. Αριστερά δεξί, αριστερό ανοιχτό κροσέ και δεξί direct από τον Μουτσάκο. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Τέταρτος γύρος, Νερούτσος με μαύρα γάντια, Μουτσάκος με τα λευκά. Προσπάθησε να περάσει ένα ψηλό δεξί άπρικα το Νερούτσος. Μπράβο!
Αριστερό δεξί, ένα σερί από τον Μοτσάκο. Κάνει ένα πρόβλημα για τον Νερούτσο. Με ψά τα χέρια και μέσα στο τσαγόνι επέλεγε άμυνα. Πολύ ωραίο σπάσιμο μέση και ψηλό δεξί. Άμπερκατ από τον Νερούτσο. Δεξί direct Κυλιακή χώρα του Μοτσάκο από τον Νερούτσο και ένα ψηλό δεξί άμπερκατ. Προσπαθεί τώρα να κλείσει τις γωνίες. Προσπαθεί να κλείσει τις γωνίες ο Μοτσάκος. Η γνωστή στρατηγική από πλευράς του Μοτσάκου κλείνει χώρους και γωνίες. Δίνει τώρα δεξί, ψηλό άπερκα τον Νερούτσος. Ένα ανοιχτό δεξί κροσέα από τον Μοτσάκο, κανένα πρόβλημα για τον Νερούτσο, με βήμα πίσω έκανε πολύ ωραία αποφυγή. Πηγαίνει για μονά χτυπήματα τώρα ο Νερούτσος, έχει κουραστεί. Απ' την άλλη ο Μοτσάκος προσπαθεί και περνάει τα σερί του. Αριστερό κροσέ από τον Νερούτσο. Μοτσάκος συνεχίζει με πολλά σερί και πολλά χτυπήματα. Δίνει το σερί ο Μοτσάκος. Πολλά χτυπήματα πάνω στα γάντια βέβαια. Πρέπει να έχει πιο καθαρά χτυπήματα ο Μοτσάκος. Δίνει τώρα το δεξί και το αριστερό του ψηλό άπρικα τον Νερούτσος. Τελειώνει ο αγώνας. Εξαιρετική εμφάνιση από τους αθλητές. Σε λίγο θα έχουμε την ανακοίνωση. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή Παπαϊωσήφ Family Boxing Academy. Κύριε Παπαϊωσήφ, coach, γενικότερα πώς βλέπετε την διοργάνωση του ΣΕΠ, τα ζευγάρια σήμερα και είδαμε και τον αθλητή στον Ψαρά να κερδίσει τον πρώτο αγώνα. Η διοργάνωση πάει πολύ καλά. Ο Γιώργος Στεφανόπουλος κάνει συνέχεια τα πρώτα βήματα βέβαια της επαγγελματικής συμμαχίας, αλλά πιστεύω ότι βγαίνει επάξια και επιβεβαιώνεται σε αυτά που είχε προβλέψει, ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι την πυγμαχία την έχει στην ουσία εκπροσωπήσει επάξια. Ναι. Συγγνώμη, να δούμε το αποτέλεσμα και να με συνεχίσουμε. Με ομόφωνη απόφαση, νικητής Δημήτρης Μοτσάκος. Νικητής λοιπόν ο Μοτσάκος. Έδωσε περισσότερα χτυπήματα, δούλεψε περισσότερο πάνω στο ring, κυρίως στα σερί του και πιο πολύ τα uppercuts στο κορακόρτο. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη παρά το μεγάλο της ηλικίας του. Εξαιρετικός. Συνεχίζει και σε εξαιρετική κατάσταση. Πολύ καλός, πολύ καλός. Αυτό που έλεγα λοιπόν ότι ο Γιώργος Στεφανόπουλος πάει πολύ καλά. Σήμερα οι αγώνες πιστεύω είναι αρκετά καλοί. Το επίπεδο ανεβαίνει συνεχώς. Όλο και καινούργια παιδιά θέλουν να εκπροσωπήσουν την επαγγελματική πυγμαχία στην Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε συνέχεια όλο και καλύτερους αγώνες. Σας ευχαριστούμε coach, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και εσείς επίσης. Παϊωσήφ Αλέγκος, ο προπονητής Παϊωσήφ Family Team Boxing Academy. Αντώνης. Αντώνης. Στα middleweight, λίγο είχαμε ένα ζευγάρι τον Αντώνη Γιαννούλα
Αντώνη, πώς βλέπεις τη σημερινή αγωνιστική του ΣΕΠ? Μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο, για να μιλάμε ειλικρινά και αληθινά. Επειδή γνωρίζει και πυγμαχία και ξέρει τι εννοώ, είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο των αγώνων και βλέπω ότι με την πάροδο του χρόνου θα υπάρχουν πολύ καλύτερα μάτς. Θα υπάρχουν μεγάλες ανατροπές, γιατί μιλάμε για επαγγελματικό box και όχι ένα τεχνικό. Ένα μπράβο στον Γιώργο Στεφανόπουλο. Όπως είπα από την αρχή, στηρίζουμε και είμαστε δίπλα. Ωραία, Αντώνη, θα δούμε σύντομα εσένα ή ένα δικό σας βιντεό. Εμένα βέβαια, όπως ανακοινώθηκε, σύντομα θα βγει δελτίο τύπου για τον αγώνα που θα οριστεί η ημερομηνία και το όνομα του αντιπάλου. Είναι θέμα χρόνου που θα το ανακοινώσω. Ωραία, Αντώνη, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή προετοιμασία στον Αντώνη Γιαννούλα. Αγώνας. Κανονικά είχαμε τον αγώνα Βαγγέλης Χατζή συναντήνων Βαγγέλη και Χαλή από τον συγκεκριμένος αγώνας θα μεταφερθεί για την επόμενη αγωνιστική του ΣΕΠ. Βαγγέλη Χατζή, πες μου λίγο μέχρι στιγμής πώς βλέπεις τους αγώνες και επίσης κατά πόσο είσαι προετοιμασμένος να συμμετάσχεις σε αυτό το επίπεδο των επαγγελματικών αγώνων του ΣΕΠ? Καταρχήν ήθελα να πω ότι ο κύριος Στεφανόπουλος κάνει πολύ καλή δουλειά στην επαγγελματική διοργάνωση. Βλέπω με πολύ θετικό μάτι όλη αυτή τη σημαντική προσπάθεια για να αναπτύξουμε την πυγμαχία στην Ελλάδα και είναι προς τιμή του κύριου Στεφανόπουλου που κάνει όλο αυτό το μεγάλο αγώνα για να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, το pro boxing. Εγώ προσωπικά έχω αλλάξει το τεχνικό μου team, δουλεύω πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα, δίνω πολύ βάση στη φυσική μου ενδυνάμωση και στην φυσική μου κατάσταση. Είμαι έτοιμος για τον επόμενό μου αγώνα και ανυπομονώ να τον παίξω και να δείξω στο ring πόσο πιο έτοιμος είμαι και δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα υπόλοιπα θα τα δείξω στις 25 Απριλίου. Ωραία, Βαγγέλη, καλή επιτυχία σε όλους τους αγώνες. Καλή επιτυχία. Επόμενος λοιπόν αγώνας στα heavyweights πάλι, Κανακάκης Θοδωρής απέναντι στον Αλαφογιάννη Δημήτρη. Παρακαλείτε να προσέλθει αυτή της κόκκινης γωνίας, Κανακάκης Θοδωρής. Κανακάκης με τα πράσινα γάντια και το μπλε σοτσάκι, Αλαφογιάννης με κόκκινο σοτσάκι και την αγάντια. Αλαφογιάννης προσπαθεί να περάσει το διάρρη του. Πολύ ωραίο εσκίβ
Πολύ ωραίο εσκύβ από τον Κανακάκη. Κανακάκης είναι δεξιογκάρδης, καλό του χέρι δηλαδή το αριστερό. Προβαλλόμενο το δεξί. Πολύ ωραία αποφυγή από τον Κανακάκη. Στο διάρρη, στο δεξί direct που επιχείρησε ο κατά πολύ ψηλός τερός του Αλαφογιάννης. Σπάσιμο μέσης και αλλαγή διαδρομής πάνω στο βηματισμό από τον Κανακάκη, ο οποίος είναι πάρα πολύ τεχνικός πυγμάχος. Προσπαθεί να δώσει τώρα. Πολύ ωραία. Και αναγνώρισε τον αντίπαλό του για την πολύ ωραία αποφυγή. Του έδωσε κατευθείαν το χέρι. Ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Πολύ ωραία αλλαγή πάνω στο βηματισμό και το αριστερό direct από τον Κανακάκη. Ένα διάρρη τώρα, ένα δεξί direct από τον Αλαφογιάννη, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους του Κανακάκη. Αλαφογιάννης κατά πολύ ψηλότερος. Αλαφογιάννης με το κόκκινο σόρτς. Πολύ ωραίο εσκίβ. Πολύ ωραίο εσκίβ από τον Θοδωρή Κανακάκη, με την μπλε εμφάνιση ο Κανακάκης. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Έχουμε κοντά μας τον Σταύρο Ψαρά. Δεύτερος γύρος. Δεύτερος γύρος. Θα πάρουμε σύνδεξη από τον Σταύρο Ψαρά αργότερα. Δεξί. Κροσέ και αριστερό direct από τον Κανακάκη, με την πλέον εμφάνιση ο Κανακάκης. Δεξιά περκάτη και σηκώνει και δεξί κροσέ Κανακάκης. Απάντησε άμεσα με ένα δεξί direct από τον Αλαφογιάννη. Προσπαθεί να περάσει το αριστερό του τζεμπ ο Αλαφογιάννης. Δεξί direct από τον Αλαφογιάννη, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την απόστασή του. Πάρα πολύ καλή δουλειά με μέση από τον Κανακάκη. Αριστερό
Πολύ ωραία αποφυγή από το Κανακάκη. Σπάσιμο Μέσης, πολύ ωραίο σκιφ. Και για να δούμε να τον μετρήσει. Μέτρημα από τον διαιτητή. Μέτρημα μετράει τον Αλαφογιάννη. Ύστερα από αυτό το κροσέ. Εντάξει και μια. Η απάντηση τώρα. Προσπαθεί να απαντήσει κατευθείαν ο Αλαφογιάννης. Ο οποίος θεωρούμε ότι κακώς μετρήθηκε. Δεν μετρηθεί. Ένα αριστερό κροσέ από τον Αλαφογιάννη. Προσπαθεί πάλι να κλείσει τις γωνίες. Τον κοντύτερό του Κανακάκη. Δουλειά τώρα. Δουλειά τώρα. Με αριστερό uppercut. Και απάντηση άμεσα με ένα σκιφ από τον Κανακάκη. Τελειώνει ο γύρος, έχουμε κοντά μας το Στέλιο Πετρούτσο από Πετρούτσος Boxing Team. Στέλιο, καλησπέρα. Πες μας λίγο πώς βλέπεις μέχρι τώρα το επίπεδο. Είδαμε πριν και ένα ουσιαστικά ίσως στη γωνία του Μοτσάκου. Μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Δημήτρη. Ξεκινήσουμε από το πώς βλέπεις το επίπεδο. Νομίζω ότι κάθε φορά το επίπεδο μεγαλώνει και είναι καλύτερο. Ο κόσμος το ακολουθεί, βλέπουμε ότι γεμίζει πλέον το γήπεδο. Και ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα. Οι αγώνες είναι λίγοι, αλλά είναι καλή αυτή και είναι ουσία να βλέπει ο κόσμος ωραίο box. Πολύ ωραία. Έχεις άλλο αθλητή σήμερα? Έχω το Χάρη του Κοντογιώργου. Ωραία, οπότε θα παίξει ο Χάρης, ναι, για τα Cruiserweights με τον Κώστας. Ένα ίσως το καλύτερο αγώνα περιμένουμε όλοι να δούμε. Είναι δυνατός αγώνας. Ο Κώστα θέλει τον αγώνα, είναι μικρός, έχει φιλοδοξίες. Ο Χάρης απ' την άλλη είναι έμπειρος. Νομίζω ότι θα δώσω ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και οι δύο αθλητές. Θα το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Ωραία, Στέλιο, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Στέλιος Πετρούτσος από Πετρούτσος Boxing Academy, Boxing Team. Τρίτος γύρος. Δουλειά τώρα με αριστερό τσέπα από τον Αλαφογιάννη. Αριστερό τζέμπα και αριστερό δεξί direct από τον Αλαφογιάννη. Αριστερό δεξί πάλι από τον Αλαφογιάννη. Πολύ ωραία δουλειά με βήμα πίσω, πολύ ωραία άμυνα από τον Κανακάκη. Αλλά ο Γιάννης έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του. Αριστερό κροσέ και δεξί direct από τον Αλαφογιάννη. Ο οποίος ο Θοδωρής Κανακάκης έχει. Σταματήσει να δουλεύει τόσο πολύ τα σερί του, όπως έκανε στο πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Πολύ ωραίο σκιφ και δεξί κροσέ από τον Κανακάκη. Δεν
κάτι. Σημαντικό το σηκώτη του Αλαφογιάννη ο Κανακάκης. Τελειώνει ο τρίτος γύρος. Πολύ ωραία αναμέτρηση στα heavyweights. Θα καλέσουμε τον πρόεδρο του ΣΕΠ, τον κύριο Στεφανόπουλο, να μας πει μέχρι τώρα για τη δεύτερη αγωνιστική του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Μέχρι τώρα, κύριο Στεφανόπουλο, πώς βλέπετε το επίπεδο του αγώνα? Πάει καταπληκτικά. Με έχουν ενθουσιάσει οι πυγμάχοι. Βλέπω κάθε φορά και καλύτερα αποτελέσματα. Οι μπουνιές, όπως βλέπετε, είναι πολύ πιο δυνατές και έρχονται όλο και καινούργιοι πυγμάχοι. Αλλά θέλω να ξέρει ο κόσμος να μην βασίζεται στα ονόματα, να βασίζεται στους πυγμάχους. Θέλουμε δυνατούς πυγμάχους, αντοχής, με... να δείχνουν το καλύτερο του σε αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Και ο κόσμος το έχει καταλάβει και έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και χαίρομαι που τελικά η επαγγελματική, η επίσημη επαγγελματική πυγμαχία βρίσκεται στον δρόμο της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή επιτυχία. Τέταρτος γύρος. Δουλεύει το κορακόρ του ο Κανακάκης, η απάντηση με αριστερό δεξί κροσέ από τον Αλαφογιάννη. Αριστερό δεξί από τον Αλαφογιάννη. Πολύ ωραίο εσκίβ από τον Κανακάκη. Πολύ ωραία αποφυγή. Η απάντηση τώρα με δεξί κροσέ, αριστερό direct και παρέ ταυτόχρονα από τον Κανακάκη. Πολύ ωραίο ανοιχτό κροσέ τώρα από τον Αλαφογιάννη. Προσπαθεί να πιέσει και να κλείσει τη γωνία τον Κανακάκη. Ανοιχτό αριστερό κροσέ. Δεξί. Αποφυγή. Και ταυτόχρονα φεύγει κάποια μέτρα μακριά να πάρει ανάσες ο Κανακάκης. Δουλειά τώρα που προσπαθούν και οι δύο πυγμάχοι από κοντά. Στυλ που εξυπηρετεί σίγουρα περισσότερο το Κανακάκη, καθώς είναι πιο κοντός και μπορεί παίρνοντας κοντά να δουλέψει η τάκη στρωτά του χτυπήματα. Δεξί, ανοιχτό κροσέ. Πάνω όμως στην άμυνα του Αλαφογιάννη. Πολύ ωραίο δεξί, direct από τον Αλαφογιάννη. Δεξί, direct πάλι, πολύ καλό, direct από τον Αλαφογιάννη. Προσπαθεί τώρα να κολλήσει και να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα ξεκούρασης ο Κανακάκης. Αλαφογιάννης δείχνει ότι έχει περισσότερες ανάσες. Πολύ ωραίο παρέ, ύστερα το δεξί κροσέ. Τελειώνει ο αγώνας, πολύ ωραία αναμέτρηση. Μπράβο και στους δύο. Τεχνικό παιχνίδι και ταυτόχρονα πάρα πολύ δυνατό, καθώς μιλάμε για τα υπερβαρέα, για βαρέων βαρέων αθλητές.
περιμένουμε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ Κανακάκη και Αλαφογιάννη. Κανακάκης με τα πράσινα γάντια, Αλαφογιάννης με τα κίτρινα. Με πλειοψηφική απόφαση, νικητής Αλαφογιάννης Δημήτρης. Νικητής λοιπόν ο Αλαφογιάννης. Για την απονομή αυτή, νικητής λοιπόν. Τον κύριο Γκράν Φιάν, τον ιδιοκτήτη, να ανέβει στο ρίγκ. Εναντίον Κυρίμη. Heavyweights, Κόλλιας εναντίον Κυρίμη. Κυρίμης από το παλιό Sith Boxing Academy. Πρώτος γύρος, Κόλλιας με τα κόκκινα γάντια, Κυρίμης με τα μπλε, δεξιογκάρτης ο Κυρίμης. Δεξί πόδι μπροστά, αριστερό δεξί από τον Κόλλια. Έχει φάει ένα χτύπημα ο Κυρίμης. Πρόβλημα για τον Κυρίμη, αυτό λέει στο διαιτητή. Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Ο
απόφαση. Με απόφαση των διαιτητών. Έχουμε νοκάουτ. Μάριος Κόλτας. Διαιτητής λοιπόν με τεχνικό, με απόφαση του διαιτητή για τεχνικό νοκάουτ. Ο Κόλιας απέναντι στον Κερίμη. Με ανυπομονησία περιμένουμε την αναμέτρηση, το rematch αυτού του πολύ δυνατού ζευγαριού. Έχουμε κοντά μας τον πρωταγωνιστή, τον Θεοδωρή Κανακάκη από την προηγούμενη αναμέτρηση στα heavyweights. Θεοδωρή, πες μας λίγο ποια ήταν η βασική σου φιλοσοφία στο σημερινό αγώνα, το τεχνικό κομμάτι. Τεχνικά ήθελα να κάνω διαχείριση των δυνάμεων μου. Πρώτο-δεύτερο γύρο όμως άνοιξα πολύ, στον τρίτο κρέμασα λίγο. Και στο τέταρτο που πήγα να κάνω πάλι το comeback, πάλι δεν τα πήγα πολύ καλά και έτσι έχασα στα σημεία το παιχνίδι. Τον Αλεφογιάννη έπαιξε πολύ καλά, συγχαρητήρια και σε αυτόν. Συγχαρητήρια. Σίγουρα έδειξες πάντως ότι ειδικά στους πρώτους δύο γύρους που είχες δυνάμεις δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Αμυνές και κυρίως το escape και τα παρέσου. Είναι το παιχνίδι μου τέτοιο. Δουλεύω πολύ και με τον Τιγκράμι Ζουλιάν αυτό το παιχνίδι. Είμαι ο κοντός της υπόθεσης στα βαρέα κιλά. Οπότε και ο Τίγκος σαν κοντός ξέρει να μου δείξει αυτό. Έχεις καλό δάσκαλο, έχεις πολύ καλό δάσκαλο. Πολύ ωραία. Γενικά το επίπεδο σήμερα πώς το βλέπεις? Ωραίο επίπεδο, δυνατά παιδιά όλα. Καλοί αγώνες και εύχομαι να η συνέχεια να είναι ακόμα δυνατότερη. Ωραία. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα φωνάξουμε κοντά μας τον Αλεφογιάννη Δημήτρη. Δημήτρη, συγχαρητήρια για την νίκη. Είδαμε ότι ουσιαστικά ανέβασε ρυθμό τρίτο και τέταρτο γύρο και εκεί πήρε τα πολλά σημεία. Ήταν σωστή στρατηγική από ό,τι αποδείχθηκε. Τεχνικά, πες μας, ποια ήταν η βασική σου φιλοσοφία? Ήταν πέρα από διαχείριση δυνάμεων. Τεχνικά, ποια είναι τα χτυπήματα που κυνήγησε σήμερα περισσότερο? Και του άσου, direct, από μακριά, με μεγάλη απόσταση. Μεγάλη απόσταση. Για να μην πει μέσα και να κατάπιε κοντό και δουλεύει καλά τη μέση του. Και στα ζώα μακριά, όταν έσκυβε, επειδή έσκυβε μπροστά, προσπαθούσε να δουλεύει στο άπεγα. Η στρατηγική αυτή που δούλευε στο δάσκαλό μου και τον Άρη Κορμανό. Αποδείχθηκε σωστά, μακριά και αγαπημένη. Ωραία, πολύ καλό, πολύ καλή στρατηγική και πολύ έξυπνη. Συγχαρητήρια, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να φωνάξουμε λίγο τον coach, τον κύριο Κορμανό, τον Αλαφογιάννη. Συγχαρητήρια, coach. Πολύ καλή εμφάνιση και γενικότερα ένα πυγμάχο που παρότι είναι πολύ βαρύ και ψηλό, έδειξε ότι μπορεί να παίξει και του αποτηρήθηκε καλό κροσέ. Δουλέψαμε όλες αυτές τις μέρες, αν και δεν ξέραμε και από την αρχή τον αντίπαλό μας. Ξέραμε μόνο ότι θα παίξουμε με αριστερό χέρι, να δουλέψαμε πολύ τα ίσια. Ένα παιχνίδι που ο Δημήτρης δεν το έχει δουλέψει τόσο πολύ και του αξίζουν πολλές συγχαρητήρια και στον Δημήτρη και στον δάσκαλό μας τον ασκητή, που είναι δάσκαλος όλων μας. Και επειδή ήταν δύσκολο και γι' αυτό να παίξει τα ίσια, γιατί είναι, το παιχνίδι του είναι περισσότερο τα κροσέ του και κοντινό παιχνίδι, ανταπεξήρθε σε αξία, πιστεύω, πάνω στο ρίγκ του με τον αντίπαλό του. Πολύ ωραία. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Και ευχόμαστε να δούμε σύντομα στο επόμενο σετ. Εμείς. Και είναι μια πολύ καλή και πολύ, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, για ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον ασκητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον νικητή τον Κόλια από την προηγούμενη αναμέτρηση στα heavyweights απέναντι στον Κερίμη, ένα πάρα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Ποια ήταν η στρατηγική σου? Εξήγησέ μας λίγο ποια ήταν η βασική σου φιλοσοφία μπαίνοντας σε αυτό το πρώτο γύρο. Δεν είχα κάποια φιλοσοφία, η αλήθεια είναι. Είπα να παίξω το παιχνίδι μου, δεν τον είχα μελετήσει το αντίπαλο. Ήταν ξαφνικό, δεν ήξερα καν ποιο θα παίξω. Ήρθαμε, παίξαμε το παιχνίδι μας, βγήκε το αποτέλεσμα. Από ό,τι είδαμε, μπήκες από τον πρώτο γύρο πάρα πολύ δυνατά. Ουσιαστικά αυτό ήταν και το κλειδί της νίκης. Αυτό είχα σκοπό να κάνω, εκεί ήλπιζα. Ευτυχώς πήγε καλά. Ωραία, συγχαρητήρια. Καλό υπόλοιπο και να σε δούμε σύντομα στο σετ και σε άλλη αναμέτρηση. Να μιλήσουμε λίγο με τον προπονητή σου. Coach, πες μας λίγο πόσο καιρό προετοιμαστήκατε και αν γενικότερα δουλεύετε πλέον όλο τον χρόνο και θα συνεχίσετε να δουλεύετε για το σετ. Δηλαδή να συμμετάσχετε στις διοργανώσεις του σετ.
Η δουλειά είναι καθημερινή και ασταμάτητη. Ο Κόλλιας είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι στρατιώτης στην προπόνησή του, παλεύει σκληρά. Του άξιζε το αποτέλεσμα. Θέλω να πιστεύω θα έχουμε μια καλή συνέχεια και η διοργάνωση να δίνει κίνητρα στους αθλητές να προπονούνται και να παλεύουν ώστε να ανεβάσουμε το επίπεδο που έχει σκοπό να γίνει. Ωραία, ωραία. Καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τον Βασίλη Μάνη, πρωταθλητή Ελλάδος, μέλος της εθνικής ομάδας. Βασίλη, πώς βλέπεις γενικά τη διοργάνωση του ΣΕΠ, το επίπεδο των αγώνων και αν γενικότερα πιστεύεις ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη προοπτική στην Ελλάδα αναφορικά με την επαγγελματική πυγμαχία? Καταρχήν εύχομαι στον Γιώργο του Στεφανόπουλο που είναι ο διοργανωτής καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε αυτό που κάνουν, καλή αρχή πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα. Πώς βλέπεις, το είναι πολύ καλό, αλλά θέλει δουλειά. Σίγουρα. Αλλά έχουμε καλό επίπεδο από προπονητές, από γυμναστήρια τα οποία έρχονται τα παιδιά και πιστεύω με την εμπνεία των δασκάλων θα πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Έχω
φιλοδοξία καλή. Ωραία, Βασίλη, σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Έχουμε μάθει ότι γυμνάζεσαι στο Βυζαντινό Στάργκετ Sport Club. Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Γάτσι, και του εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύω ότι σύντομα θα σε δούμε να αγωνίζεσαι. Να είσαι καλά. Τον Αλέξανδρο Βελέτη. Αλέξανδρε, γυμνάς συστηματικά πλέον στο άθλημα της πυγμαχίας. Πες μας λίγο πώς βλέπεις το σημερινό επίπεδο, τους αθλητές και γενικότερα την δυναμική της επαγγελματικής πυγμαχίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναπαρακολουθήσει ποτέ αγώνες από κοντά. Όσο και τη δυναμική, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το επίπεδο είναι πολύ καλό. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ποιος αθλητής, ποιο ζευγάρι μέχρι τώρα σε εντυπωσίασε, ποιοι αθλητές μάλλον ή ένα συγκεκριμένα? Το δεύτερο ζευγάρι μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί ο ένας αθλητής συνδυάσε τη δύναμη και τα φυσικά προσόντα, ενώ ο άλλος πιο πολύ την εμπειρία και την εξυπνάδα, θα έλεγα. Πολύ στην παρατήρηση. Αλέξανδρε Βελέτη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, γεια σας. Και ένας αγώνας που όλοι περιμέναμε, μια πολύ σπουδαία αναμέτρηση και ο Γιώργης απέναντι στον Άλεξ Κώστα. Καλέσουμε κοντά μας τον κύριο Παγκετζή, τον γιατρό των αγώνων. Κύριε Παγκετζή, πείτε μας λίγο τι ακριβώς συνέβη και στον προηγούμενο αγώνα και ποια ήταν η απόφασή σας. Στον προηγούμενο αγώνα, καταρχήν να πούμε ότι ο Σύνδεσμος Επαγγελματικής Πυγμαχίας έχει όλα τα στάνταρ ασφαλείας για τους παίκτες. Είναι επαγγελματίες πυγμάχοι, με κάρτες από την EBU, έχουν εξεταστεί με όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να μπορούν να αγωνίζονται σήμερα εδώ. Στο ring υπάρχει η ιατρική ομάδα και ένα ασθενοφόρο το οποίο καλύπτει την διοργάνωση. Ο προηγούμενος αγώνας ήταν ένα knockout, το οποίο ήταν στην κοινή ορολογία τη λαϊκή, ένα όρθιο knockout, στο οποίο από τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα ο αθλητής έπρεπε να σταματήσει. Σωστή απόφαση του διαιτητή, με την οποία σταμάτησε ο αθλητής, εξετάστηκε, γι' αυτό είχαμε και αυτή τη διακοπή. Συμπληρώθηκε το απαραίτητο φύλλο το οποίο πήρε ο αθλητής και ένα το οποίο καταδίδηκε στο Σύνδεσμο Επαγγελματικής Πυγμαχίας και ξεκινάνε οι αγώνες κανονικά. Ωραία, κύριε Παγκετζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστική η τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Σίγουρα πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των αθλητών. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια των αθλητών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Action Med, η ιατρική εταιρεία που καλύπτει το ΣΕΠ. Διπλό αριστερό από τον Γιώργη, ανοιχτό κροσέ από τον Κώστα. Κοντογιώργης με τον λευκή εμφάνιση, Κώστα με την μπλε. Παιχνίδι.
παιχνίδι με πολλά τζεπ και ένα άνοιγμα τώρα που έκανε με αριστερό uppercut ο Κοντογιώργης. Αριστερό, αριστερό δεξί και πολύ ωραία αποφυγή από τον Κώστα. Πολύ αριστερό από τον Κώστα με αριστερό τζεπ. Αριστερό δεξί και απάντηση άμεσα από τον Κώστα, αριστερό δεξί από τον Κοντογιώργη. Είσοδος τώρα του Κοντογιώργη με δεξί. Direct, πάνω στον με τον Κώστα και ένα σερίτερο από τον Κώστα. Δεξί, ανοιχτό κροσέ. Αριστερό δεξί, uppercut από τον Κοντογιώργη. Πολύ εκθετικά τα αριστερά τσίδια για τους δύο αθλητές. Ένα αριστερό ανοιχτό κροσέ από τον Κώστα. Αριστερό τζεπ από τον... πολύ καλή δουλειά με τα τζεπ του από τον Κοντογιώργη με τη λευκή εμφάνιση. Δουλειά τώρα με κορακόρ, πώς θα αφήνει να επιχειρήσει ο Κοντογιώργης. Απάντηση άμεση από τον Κώστα με αριστερό κροσέ. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Πολύ ωραίος αγώνας. Αγώνας που όλοι περιμέναμε. Κοντογιώργης απέναντι στον Κώστα στα Cruiserweights. Οδηγίες που δίνονται και στους δύο επαγγελματίες πυγμάχους. Πετρούτσος στην γωνία του Κοντογιώργη, Ιωαννίδης στη γωνία του Κώστα. Δεύτερος γύρος. Κατευθείαν παίρνει το κέντρο του ρίγκ ο Κοντογιώργης με τη λευκή εμφάνιση, Κώστα με την μπλε. Από τον Κώστα πάνω στο άπερ Καστίλια, κορακόρ που επιχείρησε ο Κοντογιώργης. Δίνει τώρα το δεξί του άπερ τον Κώστα πάνω στην άμυνα. Πολύ καλή άμυνα του Κοντογιώργη. Αριστερό κροσέ πάνω, στο, πάνω στην άμυνα, στον μπλοκ του Κοντογιώργη. Ωραία.
φύγε τώρα από τον Κώστα πάνω στο δεξί. Direct επιχείρησε ο Κοντογιώργης. Ωραίο πάρε τώρα από τον Κώστα. Μια συνεχόμενη με το αριστερό τζεπ. Συνεχίζει να έχει το κέντρο του ρίγκο ο Κοντογιώργης. Αριστερό τζεπ από τον Κοντογιώργη, πετυχημένο. Ανοιχτό αριστερό κροσέ, κανένα πρόβλημα. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Τρίτος γύρος, Κώστα με την μπλε εμφάνιση, Κοντογιώργης με τη λευκό. Αριστερό κροσέ πετυχημένο από τον Κοντογιώργη. Δεξί direct από τον Άλεξ Κώστα. Πέρασε μέσα από τα γάδια του Κοντογιώργη. Δουλειό αριστερό και αριστερό κροσέ από τον Κώστα. Δουλειά πάλι με τα τζεπ. Και με αριστερό αύριο κατά ανοιχτό από τον Κοντογιώργη. Έχει περάσει δεξί κροσέ ο Κοντογιώργης όπως τώρα και πολύ ωραίο escape. Πάλι ανοιχτός. Δίνει τώρα το δίνει escape και αριστερό κροσέ ο Κώστα. Κοντογιώργης προσπαθεί να κλείσει γωνίες και περνάει και το δεξί του. Αριστερό δεξί από τον Κοντογιώργη. Περνάει τώρα και το δεξί. Δουλεύει τώρα πολύ ωραία βήματα ο Κώστα και απάντησα μέσα με αριστερό δεξί από τον Κοντογιώργη. Έχει ανέβει πολύ ο ρυθμός στον τρίτο γύρο.
Ωραίο σκίβ και σήκωμα με αριστερό δεξιά από τον Κώστα. Πάνω όμως στις άμυνες του Κοντογιώργη. Πολύ ωραίος ο τρίτος γύρος. Και μπαίνουμε στη τελική ευθεία με τον τρίτο γύρο. Εξαιρετική αναμέτρηση. Κώστα. Μεγάλος χορηγός του ΣΕΠ. Βοήθεια έξω. Η ΕΤΕΚΑ. Πολύτιμη βοήθεια στην διοργάνωση και στην διοργάνωση γενικότερα του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας. Αριστερό τσέμπα κατευθείαν από τον Κοντογιώργη. Αριστερό κροσέ από τον Κοντογιώργη. Αριστερό κροσέ και από τους δύο αθλητές. Και δεξί κροσέ περνάει ο Κώστα. Η απάντηση άμεσα με διπλό τζεπ από τον Κοντογιώργη. Στερό δεξί από τον Κοντογιώργη. Είσοδος έξοδος. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Χάρη Κοντογιώργη. Δεξί κροσέ άμεσα απάντηση από τον Κώστα. Αριστερό δεξί. Απάντηση με τον Διάρη και αριστερό uppercut από τον Κοντογιώργη. Λέω αριστερό. Περνάει τώρα το αριστερό δεξί ο Κοντογιώργης. Αρχίζει και πιέζει περισσότερο ο Κοντογιώργης. Πάνε το δεξί. Περνάει το δεξί του ρίκτορα ο Κοντογιώργης. Η απάντηση και από τον Κώστα με το ίδιο χτύπημα. Το σκίπ τώρα τελειώνει ο αγώνας. Πολύ ωραία αναμέτρηση. Πολύ καλή αναμέτρηση. Τελευταία αναμέτρηση της σημερινής αγωνιστικής του ΣΕΠ, του Συνδέσμου Επαγγελματικής Πυγμαχίας, υπό την αιγίδα της ABU, European Boxing Union. Thank you.
με μεγάλη ανυπομονησία, καθώς ήταν ένας αγώνας που είναι πάρα πολύ κοντά και για τους δύο αθλητές. Νικητής λοιπόν, Χάρης Κοντογιώργης. Για την απονομή αυτή θα μεταλλούμε τον κύριο Καπίτη Μιχάλη, βετεράνο της Πυρμαχίας, να μένει στο ρίδι. Πάρα πολύ ωραία και τεχνική αναμέτρηση. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες επαγγελματικής μαχίας, από τον Χρήστο Γάτση και τον Σύνδεσμο Επαγγελματικής Μαχίας, γεια σας. Είσαι πυγμάχος? Θες να γίνεις επαγγελματίας? Έχεις όνειρο να παίξεις διεθνή rings? Κυνήγησε το όνειρό σου. Έλα κοντά μου. Η επαγγελματική κάρτα σε περιμένει.